Εκατοντάδες Γερμανούς στρατιώτες υποδέχθηκε στο έδαφος της Λιθουανίας στο πλαίσιο της νατοϊκής επιχείρησης ενίσχυσης της Ανατολικής Πτέρυγας. Οι Γερμανοί στρατιώτες αναμένεται να πλαισιώσουν το πολυεθνικό τάγμα του ΝΑΤΟ που αποτελείται από περίπου 1.200 άτομα. Σε αυτό συμμετέχουν ήδη ή αναμένεται να ενταχθούν στρατιώτες από το Βέλγιο, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, την Νορβηγία, τη Γαλλία και την Κροατία. Ποτέ στο παρελθόν η Λιθουανία δεν έχει φιλοξενήσει στο έδαφος της συμμαχικές δυνάμεις τέτοιου μεγέθους και σημασίας. Στέλνουμε έτσι ένα πολύ ξεκάθαρο και σημαντικό μήνυμα προς όλους. Το ΝΑΤΟ είναι ισχυρό και ενωμένο. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ σαν σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ για να επιβεβαιώσουμε την ισχυρή μας δέσμευση για το μέλλον της Λιθουανίας. Η Λιθουανία δεν θα είναι ποτέ πια μόνη. Αρκετές είναι οι χώρες που ζήτησαν νατοϊκή υποστήριξη μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία. Αλλά τρία παρόμοια νατοϊκά τάγματα αναμένεται να αναπτυχθούν στην Πολωνία, τη Λετωνία και την Εσθονία.